βρήκατε να κάνετε το τεστ, μάθαμε τις 30 του μήνα ότι είχαμε θετικό συνάδελφο και μας μιλάγατε ότι θα ερχόσασταν μετά το 28η, μετά την... Όχι προσωπικά εσείς εδώ. Εσείς αντιπροσωπεύετε αυτή τη στιγμή. Όχι. Λοιπόν, μιλούσαμε βέβαια με τους υπευθύνους. Με τις υπηρεσίες εννοούμε. Δεν είναι προσωπικά, δεν απευθυνόμαστε. Ότι θα έρθουμε, αντί να έρθετε την ώρα εκείνη που μιλάμε για μια δομή, η οποία είναι με 70 παιδιά αμαία και 50 εργαζόμενους, υπήρχε ένας αμουφουτισμός. Άργησαν δηλαδή να έρθουν, αυτό λες. Ορίστε. Άργησαν να έρθουν. Αργήσατε πάρα πολύ να έρθετε. Πάρα πολύ. Αρνούσασταν να μας κάνετε τεστ τα παιδιά, γιατί λέγανε ότι τα παιδιά δεν είναι σε κίνδυνο, αλλά μιλάμε για παιδιά αμαία, τα οποία είναι από ηλικίες μηνών μέχρι και χρονών μεγάλων, απλά δεν μπορούν να φύγουν από εκεί και καταλήγουν σε εμάς. Κάνανε τα παιδιά την Παρασκευή τεστ και το αποτέλεσμα μας ήρθε χθες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι έγκλημα. Γιατί είχαμε παιδιά που ήταν μέσα σε δεκάδες, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουν κολλήσει και άλλα παιδιά και συνάδελφοι. Βάζουμε τώρα, πρέπει τώρα να λειτουργήσει με το αποκρατικό προϋπολογισμό να γίνουν προσλήψεις γιατρών και τα λοιπά, γιατί την άλλη φορά μας είχε πει ο Γιώργος ότι θα φέρει κόσμο από γύρω γύρω από την υγεία, και τα λοιπά, λόγω της αναγκαιότητας, όπως κάνει λέει σε άλλες κλινικές, στο νοσοκομείο που κλείνει μια κλινική και πάνε πίσω. Μια συναντέσκεια. Η θέση μας είναι να πεις να ανοίξει τώρα ο θώρακας με πλήρη στελέχωση, με μόνιμο προσωπικό κτλ.